Στα ντρεμάκια μου να γεμίσω. Να γεμίσεις σίγουρα. Αλήθεια να γεμίσω. Ναι. Αρέσκει μου πάρα πολύ να γεμίζω. Α, καλό. Καλό. Σουδάκια είναι αυτά. Καλό, σουδάκια. Σουδάκια. Καραμελωμένα φιντούκια. Παναγία μου, τι άλλο θα κάνουμε. Βλέπω κρέπες εδώ πέρα. Φέραμε κρέπες, φέραμε σοκολάτα γκανάς, κρέμα βανίλιας. Θα κάνουμε ένα συνδυασμό. Ένα πολύ ωραίο συνδυασμό. Ωραία. Πάμε να δούμε τελικά μας για να δούμε τι θα έχει μέσα αυτός ο συνδυασμός. Πάμε. Λοιπόν, για την τούρτα της κρέπας, όπως έχουμε πει, θα χρειαστούμε για τις κρέπες 4 αυγά, 2 φλιτζάνια γάλα, 2 φλιτζάνια αλεύρι, αλάτι και ένα κουτάλι βούτυρο. Στη σύνθεση μας θα χρειαστούμε σπουδάκια, αυτά που γέμισες μόλις, κρέμα βανίλιας, σοκολάτα γκανάς, καραμελωμένα φουντούκι. Και για το διακόσμημα θα βάλουμε σουδάκια και κρέπες γεμιστές. Ρε παιδιά, πείτε μου λίγο για την Eurovision εσείς που έχετε. Δεν είσαστε εγχωμένοι για αύριο. Εννοείται. Η Φουρέιρα τη βλέπω. Δεν θα κάνετε τίποτα Eurovisionικό ζαχαροπλαστικό. Θα φτιάξουμε, θα φτιάξουμε τα γλυκά μας τα υφιστάμενα. Υπάρχουν. Μπορείτε να τους καλέσεις να βγουν αύριο. Σας προσκαλώ στο σπίτι της Χριστιανάς αύριο να δούμε Eurovision. Μάλιστα. Όλοι μαζί. Γιατί όχι. Θέλουμε κάποια εξ Φουρέιρας. Θα κάνουμε. Θα φτιάξουμε. Θα κάνουμε. Και να την κάνουμε και τσακ. Εννοείται. Εννοείται. Ελά, είδε σε κανονίσα το μενού. Λοιπόν. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με το γλυκάκι μα. Χριστιανά μου. Έχουμε ψήσει τι κρέπε μα. Είναι απλό. Σε οποιοδήποτε σκεύο μπορεί να το κάνει. Εμεί φέραμε τον δικό μα κορμό. Του πάει πάρα πολύ αυτόν τον πομπέ. Το βάλει. Το πομπέ. Ναι. Λοιπόν. Και έχουμε βάλει, να ξαναδείξω τον τρόπο, τις κρέπες μας, η μισή μέσα, η μισή αυτό έξω. Αυτό το γλυκό το κάνουν αρκετοί, παρόλα αυτά δεν είναι πάντα πολύ ωραίο, ξέρετε. Εννοείται. Γιατί μαλακώνει η κρέπα και δεν βγαίνει ωραίο μετά. Γι' αυτό μέσα στην κρέπα βάζουμε και λίγο βούτυρο, ναι. Για να την κρατά, να μην είναι... Όταν ξέρω ψηθεί η κρέπα και μετά μπει στο ψυγείο, θα χαλάσει η φύτη. Βέβαια. Ναι, όταν μπει λίγο βούτυρο μέσα στη γέμιση, την κρατάει και είναι πολύ αφράτη. Και πολύ σημαντικό είναι τα γλυκά μας μία-δύο μέρες καταναλώνονται. Και θα φέρουμε και αύριο που θα δούμε την Eurovision. Μυστικάκια τώρα, έτσι λοιπόν, εδώ πέρα. Την κρέμα βανίλιας και την κρέμα γκανάς την κάναμε πάρα πολλές φορές. Μπορεί να βάλει ο καθένας ό,τι κρέμα θέλει. Θα αρχίσουμε να γεμίζουμε τον κορμό μας. Θα γίνει ένας πολύ ωραίος συνδυασμός, Κωνσταντίνα μου, γιατί θα βάλει ο Αρέστης κάτω την κρέμα, τη λευκή κρέμα και θα γεμίσω εγώ τα σουδάκια Τέλεια. Που έχουν μέσα ήδη καραμελωμένα φιντούκια. Τέλεια. Θα τα γεμώσω με σοκολάτα γκανάς. Ωραία. Για πες πώς το κάνεις εσύ, Αρέστη μου, εδώ. Λοιπόν, εγώ έχω βάλει την κρέμα βανίλιας για βάση, διότι να ξέρεις ότι αυτό που βλέπουμε τώρα θα είναι ανάποδο. Μάλιστα. Καταλαβες. Ναι. Κατάλαβα. Βεβαίως, θα το γυρίσουμε έτσι για να γίνει πομπέ. Μάλιστα. Συνεχίζουμε να γεμίζουμε τα σουδάκια μας. Σουδάκια μας. Ωραία που είναι. Και τα βάζεις μέσα, ε. Ναι, τα βάζουμε. Άντε ρε, παιδιά. Ναι, θα... Δεν θα βάλεις άλλη κρέπα. Όχι. Μπορούμε να βάλουμε, άμα θέλουμε, και κομμάτια. Χαμός από σοκολάτα. Αυτά είναι. Αυτή είναι η πραλίνα που λέμε. Αυτή είναι τα ωραία της ζαχαροπλαστικής. Πλημμυρίσαμε σοκολάτα. Τι γίνεται έξω, βρέχει. Τι γίνεται τώρα, παιδιά, χαμός ακόμη. Λοιπόν, έχω βάλει πραλίνα τώρα. Απλά όταν θα δοκιμάσεις το γλυκό σου, θα έχεις και μια ωραία νυφή από πραλίνα. Νικόλα, ετοιμάσου να πεις το δώρο αυτό το ωραίο που έχω εκεί πέρα. Έχω ένα ωραίο δώρο εκεί πέρα για τον κόσμο να δώσουμε. Το πρώτο. Κωνσταντίνα μου, ναι? Μπορούμε να βάλουμε... Εγώ βάζω φράουλες. Κάποιος άλλος μπορεί να θέλει να βάλει μπανάνα. Ό,τι φρούτο μας αρέσει. Του πάει φράουλα. Του πάει πάρα πολύ. Ναι, γι' αυτό και επιλέξαμε τις φράουλες. Βάζουμε εδώ στα ενδιάμεσα τις φράουλες μας. Συνεχίζει ο Αρέστης να κλείνει. Για μου λέει η καθαρότητα. Ωραία, πάμε έτσι γρήγορα, γιατί δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο. Κλείνουμε εδώ πέρα. Συνεχίζουμε και εδώ. Θα γίνει αυτό, ε. Δεν ήξερα όμως ότι είναι έτσι μέσα, ρε παιδιά. Η δική μας έτσι είναι. Απλό νόμιζα ότι είναι. Η δική μας έτσι είναι, Κωνσταντίνα μου. Και πραγματικά είναι απίστευτη. Α, κλείνησα με παντεσπάνι από κάτω. Με Swiss roll. Wow. Έναν ωραίο Swiss roll που είναι πολύ μαλακό. Μάλιστα.
Και μετά κλείνεις. Κλείνουμε από πάνω. Ωπω ρε παιδιά, τι ωραία. Και πρέπει να μπει στην κατάψυξη. Κατάψυξη, κατάψυξη. Για κάνα μισάρο. Κάνα μισάρο στην κατάψυξη για να... Και βγαίνει αυτό, παιδιά. Βγαίνει αυτό και στολίζουμε με αυτόν τον τρόπο. Μάλιστα. Λοιπόν, για να στολίσουμε, έτσι όμορφα και ωραία. Αυτές. Απικόλαση, έτσι. Δεν υπάρχει, αυτό. Δεν υπάρχει και... αυτό που ζούμε σήμερα. Κωνσταντίνα μου, ναι. Αυτές είναι κρέπες, τις οποίες ανοίξαμε στον πάγκο μας και τις γεμίσαμε με σοκολάτα γκανάς και καραμελωμένα φουντούκι. Ω, Χριστού, αυτό λοιπόν. Που θα φάει οπωσδήποτε ο Νικόλας. Ναι, 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 μας αφήνουν να το φάμε. Εγώ. Εντάξει ρε Νικόλα, με ένα ρολάκι ρε Νικόλα. Όχι, είναι Δευτέρα. Την Κυριακή θα φάω. Κυριακή, μόνο! Αύριο στη Χριστιανά να φέρεις σαλάτα μου. Αλήθεια τώρα λες. Και εγώ Κυριακή θα ξαναφάω. Ναι, ναι. Τι να φέρεις εσύ. Τη σαλάτα μου. Κωνσταντίνα μου, μπορούμε να στολίσουμε... Ω, είναι τέλεια. Μπορούμε να στολίσουμε όπως μας αρέσει. Βάλε μου το πιο ωραίο τραγούδι της Eurovision για σένα. Αυτό πήγε Eurovision, ρε παιδιά. Αλήθεια. Μπράβο, πρόεδρο μου. Λοιπόν, αυτό είναι το υπέροχο γλυκό μας σήμερα από τα σανρεμάκια μας τα μοναδικά. Ευχαριστούμε. Να κόψουμε ακόμα, τάξε ένα κομματάκι να δείξουμε στον κόσμο πώς είναι. Κόψε γρήγορα, γρήγορα. Λοιπόν, κόψε και έχουμε και δώρα να δώσουμε. Η εμφάνιση του γλυκού μας. Ωραία, παιδιά, τι πράγμα είναι αυτό. Κοιτάξτε είναι... τώρα. Μάλιστα, το δείχνουμε. Αυτό είναι το σουδάκι, το γεμιστό όπως έχουμε πει. Και μπορεί να βάλεις οι φράουλες που έβαλε ο Παναγιώτης και μπορεί να βάλεις ό,τι θέλεις εσύ. Υπέροχα, παιδιά. Ό,τι αρέσει στον καθένα μπορεί να στολίσει το γλυκό του. Υπέροχα, υπέροχα. Να το φέρουμε έτσι, να το εδώ πέρα.